Ονομάζομαι Κάλλια Παπαδάκη, είμαι συγγραφέα των εκδόσεων Πόλης και έχω την τιμή να παραλάβω το Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας. Είμαι μία από τους 12 συγγραφείς που επιλέχθηκαν για, για το Βραβείο Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας. Second generation Greek Americans and other American immigrants as well. When Minnie's teenage brother goes missing, her mother dies of sadness. So the Campanis family decides to take in Minnie. And that will be the catalyst for families' cars left unattended to flare up again. It's a novel about immigration and its quest for a meaningful life. About lost second chances, failed marriages, broken careers, about wanting to belong, despite collective and personal crisis. And it's set in Camden, New Jersey, in the 80s, it goes back to the 20s. So we have 60 full years of personal and of private and collective history. And I talk about adults and adolescents trying to make a living. Achieving the realizing the American dream, but they fail. And that's the book, How Failure Defines Us in Many Ways. Πέρα από το τι διαπραγματεύεται, τι πραγματεύεται το βιβλίο, είναι μια ιστορία για τη μετανάστευση, την πορεία των Ελλήνων στην Αμερική και πώς προσπάθησαν να κατορθώσουν, να πετύχουν το αμερικανικό όνειρο και πώς πολλοί από αυτοί δεν τα κατάφεραν. Οπότε μιλάω για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Ten cheaters, ten cheaters. Η Μίνι μένει σε μια γειτονιά κατόφυγη με γκρίζα πέτρινα σπίτι που έχουν χάσει τον χρόνο τους. Ο χρόνος τα έχει ρημάξει ομοιόμορφο και μέσα στη διαμοιρασμένη ασχήμια τους υπάρχει αρμονία. Δεν σε ξενίζει και καλυμμένη πέτρα. Είναι σαν να κλάξει σε σοφά ο χρόνος. Τα ελλείπια που βαλούν το παρελθόν σχεδόν πλανικά μαρτυρούν την ανθρώπινη φιλοδοξία που του ματέως όλους των γεγονότων. Κάτι και ερήπια συμπάρχουν, έχοντας πια αποδεχτεί τη φθορά. Και μόνο τα βράδια που νυχτώνει νωρίς, τώρα που έχει πιάσει να χειμουνιάζει, φοβάται κανείς. Τότε που κρύβεται η μιζέρια των κτηρίων στην πάρκα της σκοτεινάς και η μορφή που σαν ακτά κάτι από την πρώτερη εγκυρή έκρηξη και οι άνθρωποι για να ξορκίσουν την καλοσύνη της νύχτας που πέφτει σαν βάρσιμο πάνω στη ρημαγμένη πέτρα και την καλύπτη, γίνονται πέρατα με τυχόν και ονειρευτούν πως τους άξιζε κάτι καλύτερο και απαρνηθούν την δύστιχη μοίρα τους. Η Μίνη κατεβαίνει από το λεωφορείο και βάζει τη σάκαρη στην πλάτη, χαιρετά με ένα βιαστικό κούνημα του χεριού των Μεξικανών της φίλων, τον Μικέλ Κοζαπόδη, τον οδηγό. Τυλίγεται στο ελαφρύ της τζάκετ και με το βλέμμα μπροστά έχει παράλληλα με τον κολπίσκο του Νιούτον που εφάπτεται στο Μόνο Βίλετς για να ενωθεί στα δυτικά με το ποτάμι του Ντέλαγκ, που καταδυναστεύει την πόλη και την πουλιάζει σε μια παντοτινή θλιβερή υγρασία και στα εποχιακά υπογραμμούχια που τρέφονται από τα στάσιμα νερά και τα ανθρώπινα ναυάγια του παραπόταμου Κούπερ. Ζώντας σε μία περίοδο παρατεταμένης κρίσης, με έναν έμεσο τρόπο επηρεάστηκα και αποφάσισα να γράψω για τους Έλληνες σε μια περίοδο κρίσης. Και όχι μόνο για τους Έλληνες, γιατί μιλάω και για άλλους μετανάστες. Πώς έφυγαν από την Ελλάδα για να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή και πώς οι προσδοκίες τους διαψεύστηκαν. Αυτό που λέω πάντα και δεν είναι κλειδί ακριβώς, ότι μας γονατίζουν τα μικρά και όχι τα μεγάλα και με κάποιο τρόπο η πάστα μας διαφαίνεται με το πώς διαχειριζόμαστε την αποτυχία. We've got this difficult title,
Now it's dendrites. Dendrites. Can you tell us a little bit about it? Dendrites in Greek. Dendrites in American, I guess, pronunciation. It's about synapses of neurons that transmit and receive all information. So it has to do with memory. And yet again, they're the perfectly shaped snowflakes. And humans, they're like snowflakes. You know, really shaped, perfectly formed, unique and shaped. And they're gone, you know, trying to leave an imprint. It's that human struggle about leaving a trace behind. These snowflakes go from New Jersey back to Greece and so on. So look at your journey. Well, you know, it's not my journey. There is one Greek who lives from Nisiros, it's an island in the Aegean, and travels to Nisiros to chase the American dream, to have a better living. So it's a story about migration, really, just trying to make it, you know. But it's our expectations that betray us, really. Kallia Papadaki, thank you so much. Πολλά συγχαρητήρια.